φίλοι, καλησπέρα. Καινούριο vlog σήμερα. Δεν έχει συνάντηση. Δεν έχει. Σήμερα δεν πεινούσαμε, δεν πήγαμε να φάμε. Και. Γεια σου, Μαντά, τι κάνεις? Έχουμε τη δημοσιογράφο του προηγούμενου vlog μαζί με τον Βασίλη εδώ. Όταν δουλεύουμε, δεν θέλω να μάθω τίποτα σχέσεις και τέτοια. Μην μου τα στείλετε στο κανάλι, κανονίστε. Δεν έχουμε άλλα. Αυτά απαγορεύονται στο κανάλι, να ξέρετε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα σημείο από τα γνωστά της Αθήνας. Δεν ήρθαμε εδώ τυχαία, ήρθαμε να δούμε ένα φίλο. Ένα φίλο που έχει παίξει σε vlog απαγορευμένο, που πρέπει να μου είχατε στείλει, ξέρω εγώ, 500 με 1000 μηνύματα, πώς θα γίνει να δούμε αυτό το vlog. Τι να κάνουμε, είναι ένα vlog που όποιος πρόλαβε το είδε. Για τους υπόλοιπους, είναι ο γνωστός καθηγητής, στην πιάτσα γνωστός ως Σουμπανός, στα χρόνια τα παλιά, εκείνα τα ωραία. Κατά κόσμον καθηγητής Μίτσος Σουμπάνος. Λοιπόν, ο Μίτσος πίνει τα ουισκάκια του και στο σημείο εδώ πέρα, το εξωτικό, μας κάλεσε γιατί είναι σημείο δοκιμών. Ήσυχα πραγματάκια και τα λοιπά, μπορούν να γίνουν 2-3 δοκιμούλες. Ήρθαμε πιο πολύ για το χαβαλέ, ήρθαμε να δούμε τον Μίτσο, το έχω να το δω πολύ καιρό και εσείς το γουστάρετε από ό,τι θυμάμαι. Σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, ο Μίτσος είναι μια περίπτωση άνθρωπου. Έχει πολύ καυστικό χιούμορ και εάν δεν τον ξέρεις καλά, εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, αν δεν τον ξέρεις καλά είναι εύκολα παρεξηγήσιμος. Αν τον ξέρεις καλά όμως, μπορείς να αναγνωρίσεις το χιούμορ του και να γελάς με την καρδιά σου. Λοιπόν, θα πάμε μία στο Μίτσο, ελάτε λίγο, μας πει ένα καλησπέρα, μιας που είναι απόγευμα και απόγευμα προφανώς βλέπετε και στο blog. Εδώ. Ελάτε εδώ, Μίτσος Βελιτζούλης, έχετε να το δείτε από το απαγορευμένο blog. Ναι, εμείς είπαμε πίνουμε εδώ, δεν κάνουμε τίποτα εδώ. Ναι, πίνουμε, είπαμε εμείς τίποτα. Λοιπόν, Μίτσος, Σουμπανός, Μισάρα τι έγινε, πώς πάμε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ωραίο καιρό έχει, ωραίο ποτό έχουμε. Τουρμπό καιρό, άρχισε η σεζόν. Καλά είμαστε. Μίτσο, βολτίσκο ή τρεξεράτικο ένα αυτοκίνητο, ερώτηση. Τι εννοείς? Έχεις ένα αυτοκίνητο ρε παιδί μου. Ναι. Τι είναι καλύτερα για να το ευχαριστηθείς? Βολτίσιο, γιατί υπάρχει σχέση. Έχεις ένα μαξάκι 400 άλογα, 450 άλογα καθημερινό. Ποιος ο διαχωρισμός βολτίσιο με τρεξεράτικο? Πολλά, υποδύναμη, προδιαγραφές, τι μοτέρ έχεις, τι τουρμπίνες έχεις. Θες μικρά τουρμπινάκια, ευχάριστα, να σπουλάρεις, να κινήσεις στην πόλη. Πες μου τα όρια του βολτάδικου. Προσωπικά θεωρώ 400-450 άλογα μάλιστα. Δηλαδή 600 δεν μπορεί να είναι ένα βολτάδικο. Κανένα, όποιος λέει ότι έχει βολτάδικο 600 άλογα είναι μαλάκα. Γιατί ρε φίλε? Γιατί είναι στόχος, δεν είναι, δεν έχει κάτω στο μυαλό. Γιατί δεν υπάρχει 600 άλογα. Οι φορές ένα αμάξι 600 άλογα, εκτός αν το έχει 600 άλογα και βγαίνει βόλτα με μισό μπάρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να δεν το δουλεύει κάθε μέρα, όλη τότε μέρα τι εκεί πέρα. 600 άλογα. Μα μπορεί να δουλέψει όμως. Ναι, μπορεί να δουλέψει, αλλά με και το, πάλι φορές. Το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να φορές που θα έχει. Φορές πάντα θα έχει. Ναι, ρε φίλε, αλλά αλλιώς έχει φτιάξει ένα αμάξι 400 άλογα, αλλιώς ένα αμάξι 600 άλογα. Θα έχει βάλει μια τουρμπίνα κροκόδιλο που στο ένα μπαρ θα κοιμάται, θα σέρνεται, θα πρέπει να κατεβάζει τρεις ταχύτητες για να αλλάξει, να στρίψει τη γωνία. Ναι, πρέπει να μπει στο φάσμα ανθρωπών που δουλεύει το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Σε ένα αμαξάκι νορμάλ, καθημερινό, να το χέρει 400 αλογάκια. Εγώ με 570 φίλε. Μια χαρά. Δεν είναι ακριβώ βολτάδικο, έτσι δεν το λε βολτάδικο. Όταν για να παρκάρει κάνει 3-4 α πούμε για να κάνει όπιστερ με τη μαλακία με τον τρίδισκο. Έτσι. Δεν είναι βολτάδικο ένα μάξι με τρίδισκο. Θέλω να σου πω, περίμενε. Να βάλω ένα σειριακό ή όχι που έχω έτσι καψώσει με ένα Σαμσόνα εκεί πέρα. Ένα σειριακό τέλο πάντων. Ναι. Πολύ ρεαλιστικό σενάριο. Εντάξει, θα δίνει και κάθε 2.000 κάθε 1.000 χιλιόμετρα για συντήρηση, για αλλαγέ. Θα είναι βολτάδικο το αυτοκίνητο. Φυσικά, να ρε, εννοείται. Βολτάδικο είναι το πατέρα να πάει μια βολτά. Ναι, ρε, και στη γυναίκα σου, άνετα. Άνετα. Να πάει σούπερ μάρκετ με το σιριακό. Ρε. Πολύ φυσιολογικό μου φαίνεται. Ναι, κάτσε ρε μάλακα, με κοροϊδεύεις. Όχι ρε, εσύ το ξεκίνησες, όπα, εσύ ξεκίνησες τις μαλακίες, όχι εγώ. Δεν είναι βολτάδικο, δεν θα παραμείνει βολτάδικο. Ναι, ρε, φυσικά. Δηλαδή άμα σου έρθω εδώ και σου πω, Μίτσο, έχεις κανένα αυτοκίνητο να πατήσουμε, είναι βολτάδικο το δικό μου και σου κάσουμε το σιριακό, δεν είναι. Ρεαλιστικό σενάριο, πολύ, 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 πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Ωραία. Είναι απόλυτα βολτάδικο. Μίτσο, βέλτε, να το. Τα έχουμε τεστάκια, τι έχουμε εκεί πέρα. Ένα σουμπαράκι με το δικό σου, με το. Α, μπράβο, ναι. Θα δοκιμάσουμε ένα Opel Astra. Πήγα να κάνουμε μια δοκιμή στα 400 άλογα κοντά. Ένα Opel Astra. Εστιάζουμε να φύγω, να ξέρει. Ένα Subaru, τι Subaru. Είναι σφυρίλατο, STI. Ναι. Σπεξέ. Τι τουρμπίνα είναι αυτό, να ξέρουμε. Φοράει μια Bolton Mamba.
Κινέζα. Καλέ, τι είναι αυτό, Κινέζικο. Είναι Ταϊβάν. Και σε Κινέζικο. Φίλε, είναι μάμπα. Είναι Ταϊβάν, δεν είναι από τα βάθη τη Κίνα. Είναι από τα παράλια τη Κίνα. Πόσα... Έχει άλλη ποιότητα. Οι Κινέζικε τουρμπίνε με τι high-end τουρμπίνε. Η διαφορά του που είναι, στην πίεση εκεί. Παντού, στο ξύλο και στα χιλιόμετρα, ναι. Στο σπουλάρισμα είναι κοντά. Και άμα μπει, πρόσεξε, και εξαρτάται, άμα μπει, α πούμε, στο Μάμπα. Ναι. Ο Μάμπα ήταν ο άνθρωπο αυτό, ο Έτζι, Τανάντα, κάπω έτσι λεγόταν. Ναι. Δούλευε στη Γκάρετ. Και έφυγε και έχει φτιάξει τη δικιά του εταιρεία με τι τουρμπίνε. Θέλω να μου πει. Σε σχέση με, με όλε οι υπόλοιπε Κινέζιε, Ταϊβανιέ και Αρχιδιέ και τέτοια. Ναι. Είναι τρία επίπεδα πιο πάνω ο Μάμπα. Θέλω να μου πει. Σε όλα. Αυτό, ποιότητα, value for money. Μέχρι πού συμφέρει να πάρουμε μια Ταϊβανέζικη τουρμπίνα. Δηλαδή ότι αν το θε γι' αυτό πάρτε ένα ρε παιδί. Για ένα μάξι λογική υποδύναμη μέχρι 450-500 άλογα υπάρχουν εξαιρετικέ. Ταϊβανέζικες τουρμπίνες, πολύ καλή ποιότητα. Σε σχέση με μια Garrett Precision, πόσο διαφορά είναι αυτό. Έρχεται μια τουρμπίνα μαζί με όλα τις τα σωληνάκια, με όλα τις τα ρακοράκια, ναι. Με τα πάντα ό,τι χρειάζεται για τοποθέτηση, να μην διώξει τίποτα άλλο εκτός από την τοποθέτηση, με ένα χιλιάρικο σου βγαίνει. Μαζί με μεταφορικά τελωνία. Ενώ σε μια Garrett θα μας πήγαινε το ακριβώς ίδιο. Χιλιάρο. Τα διπλά λεφτά. Τα διπλά λεφτά, ρε φίλε. Και για ένα τούρμπο το οποίο πρόσεξε, δεν θα δουλέψει ποτέ πάνω από ένα 5, δεν υπάρχει λόγο να βάλει κάτι άλλο. Έτσι. Άρα, σε ένα 5 δηλαδή. Και, πρόσεξε, και μιλάμε για ποιότητα, άμα τη δει, εμεί έχουμε δοκιμάσει σε πάνω από 15 αμάξια. Καμία δεν έχουμε πάρει στο χέρι, δεν έχουμε κλάψει. Και αμάξια που έχουν γράψει και οι άνθρωποι. Αν χαλάσει, συνήθω τι χαλάει άξονα. Δεν έχω δει ακόμα χαλασμένη λάμπα. Να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Κινουγκάβα και τέτοιε που παλιά φόρουσαν ή κάτι Max Road και κάτι τέτοιε και αυτά. Σκορπάγανε με το που πέρναγε στο 1-5 διαλυόντουσαν. Αυτές τώρα έχουν δείξει χαρακτήρα. Κατάλαβα. Αλλά άμα δεις, πολλοί κόσμος πλέον φοράει Mamba. Έτσι. Ναι. Και για μας, ας πούμε, ειδικά με τα Subaru, ήταν μια εξαιρετική bolt-on λύση γιατί δεν έχουμε κάτι bolt-on. Περίμενε. Για sorry, λίγο, αυτά τα δύο είναι το λογικά, πάτημα. Πάμε στο πάτημα, πάμε στο πάτημα, παιδιά. Ποιος είναι το πού το άφρα. Άμα κάνουμε δεξιά, έχουμε φύγει. Εντάξει, κατέβασα το φως. Λοιπόν, ήταν ξεπάτωμα τώρα. Το Subaru ήταν μπροστά, πέρα 3-4 αυτοκίνητα. Τι είναι. Να του κάνει πολύ μπάμψη η πρώτη. Πρώτη Δευτέρα. Εγώ ότι άνοιγε ρε φίλε. Το Subaru είναι, φοράει bolt-on 3076, δουλεύει 1-3. Κάτσε ρε μαλακά. Κιλά και άλογα παίζουν. Κιλά το Subaru είναι, πόσο το είχαμε ζυγίσει του Πάμπερ γιατρέ, πόσο είχαμε ζυγίσει το δικό σου. Παίζει να είναι πιο ελαφρύ από το Άστρα. Πόσα κιλά είναι το Άστρα. Πόσο να είναι ρε παιδιά ένα Άστρα. Είναι 1300. Τόσα κιλά και το συγκεκριμένο. 1400 κιλά και ίσως και λίγο πιο κάτω. Άδειο είναι μέσα ή κανονικό άλλο. Όχι, είναι λίγο ελαφρωμένο. Σόβρακο. Σόβρακο δεν είναι, όχι. Θα το δω τώρα μέσα. Δεν στο βρω, μαλάκα και ρεζέρβα πρέπει να έχει μέσα ο άλλος. Μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Εγώ μισάω με 50 άλογα διαφορά έχει αυτό. Σου παρού, ρε φίλε. Γαμιάς. Τι ψάχνεις. Αυτό που είπες, άμα δεν το ξέρεις το Μίτσο. Μιτσάκο, άμα πατήσω εγώ με 570, πούμε μόνο 100, αυτός θέλει να θα είναι 450. Δεν πάει να σηκώσει, πίεση στο κεφάλι θα σηκώσει αν πατήσεις μαζί μου, ξέρεις. Θα έχουμε σου. Λοιπόν. Τι, πάμε. Άλλο. Τι άλλο έχουμε για δοκιμή. Τι έχεις, κανένα 350, έχουμε και ένα 350. 350, από τα αλήθεια 350. Βρε σε μαλάκας, μπολτόνι είναι το αμάξι. Περίμενε, πόση διαφορά έχει με αυτό τώρα που πάτησε. Μια μισή κολόνα, δύο. Α, έχει μεγάλη διαφορά, αλλά αν πατήσεις με το Άστρα θα είναι μπροστά το Άστρα. Άρα θέλει κάτι πιο χαλαρό από το Άστρα. Βαγγελάκο, έχουμε 10 αυτοκίνητα από την κλειστή. Για, δες κανένα έτσι 350. Κοιτάξω να δω. Εδώ με το νεαρό που έχουμε είναι... κανένα 350 κοντά. Περίμενε, το Μητρία. Αλλά είναι πολύ βαρύ, ρε φίλε, το Μητρία. Και το Subaru τι είναι, αυτό είναι μαμά, είναι 1450 κιλά. Το Μητρία μπορεί να είναι και παραπάνω. Εντάξει. Ο τέτοιος, ο Βασίλης. Ρε Βασίλη. Δικό σου Subaru. Δικό μου. Α, για σένα μιλάμε, να ξέρουμε. Όχι, άλλο. Βάλαμε στο πλάνο, να ξέρουμε. Όχι εσύ. Με το Μητρία, ρε. Πόσα κιλά είναι αυτό περίπου. Τι έχει. Ναι, ναι, με τον Άρτο. Από ρόλο δευτερές. Ναι. Καλά είναι. Κοίτα. Για τρέχει. Παρακαλώ. Μα και φωτισμό
Πάτερ, τι βγάζεις αυτό το γύρω-γύρω. Όπως σε περιμένω, τι να κάνω, να τα μοντάρεις μετά. Δεν αγχώνομαι εγώ. Τι να μοντάρω πάλι. Ψάχνουμε να βρούμε, παιδιά, κάτι στα 350. Άμα βρούμε κάτι στα 350. Αλλά είναι πόλο. Ε? Είναι πολλάκι, κάπα 3. Εδώ. Υβρίδιο, ναι. Να το βάλουμε το Σουμπαρού. Όχι, δεν ξέρω, κάτι ψάχνατε για αυτό. Όχι, ρε, για το Σουμπαρού. Α, για Σουμπαρού. Ναι, μωρέ, για να το βάλουμε τώρα στο Σουμπαρού. Μπαμπή. Κοντά, κοντά. Τι σου είπε ο θείος Δημήτρης. Γουρχές. Ε, όχι, είναι από. Να θα ρε, φελάς. Τοποθέτηση προϊόντος. Τοποθέτηση. Για να μην θα κάνει μπαμπή, όχι. Σαν λουκάνικο χωριάτικο ένα. Σμπαράκι, είμαστε καλοπερασάκι, δεν ξέρω μαλάκα. Α, καιρό και πατέλ. Ε, σε προσέχω, δεν έχεις παράπονο. Το κακό μας έλεγε, κύριε Πρέσβη. Λάθρε πόριο κούριο, νομίζω. Το γύρισε. Είναι και ρώσικα. Σου καμπιέτη. Σου καμπιέτη. Διάλειμμα, μάγκες, να βρούμε κανένα αυτοκίνητο, να δούμε και μόλις έρθει ο Μίτσος με το Opel. Πρέπει να έρθει, όχι. Μόλις έρθει ο Μίτσος με το Opel, ξανανοίγουμε λίγο να δούμε πώς σου φάνηκε από μέσα. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν. BMW M3Y46, 1700 κιλά αυτοκίνητο, 350 άλογα, με Subaru. Τι Subaru θα είναι αυτό, ρε Μίτσο? STI. Ναι, πιο, κάτσε, γιατί έχετε STI τα μοντέλα του 4, STI του 4, FPA. Ναι. STI του 4, FPA. Έχει λίγο μεγαλύτερο turbo, έτσι. Ναι, λίγο μπαμπουλά turbo. Μαλάκα, ναι, 18 G φοράει, ρε μαλάκα, τι μπαμπουλά και στο και μοτέρι είναι, ένα 3 δουλεύει. Λοιπόν, έλεος. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε πάλι, μην έχουμε πάλι την ίδια διαφορά που είχαμε με το Opel. Το είπαμε, λοιπόν, τα λοιπόν, τι, πάλι πρώτες και ίδια πράγματα. Ξέρω εγώ ότι θέλουν τα παιδιά, πάνε πρώτες, ναι. Και θέλει πρώτες 600 μέτρα. Πάμε 600 μέτρα. Οκ, okay, έγινε. Φύγε, πάλι, φύγα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε δοκιμή, παιδιά. Κλείνουμε, τα λέμε σε λίγο. Εντάξει, το καλά πρώτα. Λοιπόν, ήρθε ο Μιτσάκος εδώ πέρα να δούμε, να μας τα πει από μέσα τι είδαμε. Λοιπόν, Μιτσο, τι έγινε, για πες. Αυτό ήταν 450 σίγουρα. Αλλά εγώ το βλέπω για 450, τόσο διαφορά. Τι, δεν ήταν 400, ούτε μία εκατομμύρια. Παραπάνω. Το δική σου. Πες, στα 30. Ναι. Καλά, αυτό μπορεί να είναι flat shift και να είναι... Στα 30, ρε, τώρα, όπως πάμε, εδώ. Εντάξει, μπορεί να έχει crackers, ρε. Μπορεί να έχει crackers, ρε, παιδιά. Επομένως, στο ανέβα έχασα τέσσε, τρίτη, το κόπηκα 450 πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν. Αφού είσαι 400, 450 σίγουρα. Τώρα να δούμε το... Μη 3 με STI. Πισοκούνα με STI τώρα. Τότε αυτή τη σέματα είναι, έρθει. Το κύριε. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, τι λες τώρα, μητρία δικό μας με STI βελτιζελικό, τι, πώς... Είναι ποντικέσιο, είναι νορμάλ. Είναι ποντικέσιο, θα είναι 350, θα λέει, 400 είναι παιδιά σίγουρα, 4, 10, 4, 20. Το μητρία ζεσταίνει λάσκο. Κάπου εκεί το κόβω. Κάπου εκεί το κόβω. Ναι, το μητρία πρέπει να πατήσει για να φύγει. Πρώτες θα πατήσουν, πρέπει να ή πρώτες ψηλά. Τι κάνουμε, τρελή. Αφή πάνε έτσι με 40 και θα φωνάξουν την αστυνομία τώρα, καταλάβει. Δεν πάνε κόπιες όμως. Φτάσει κόπιες, γίνονται και αυτά παιδιά, τι να πεις, τώρα εγώ. Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν λέω από πριν, γιατί είδατε ότι ό,τι και να πεις δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε και βλέπουμε το πάτημα και το σχολιάζουμε μετά. Πόσο ποδικήσιο θα είναι και αυτό. Σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έρχονται. Ξεκινήσανε από νωρίς. Και σφάζονται. Σφάζονται και... Το Μητρία μπροστά. Το Μητρία, δύο αυτοκίνητα. Σούβλα το Μητρία, σούβλα. Σούβλα το Μητρία. 345 άλογα το Μητρία, παιδιά.
3,5 δήλωσε ο. Το Σουμπαρού. Θα μας τα πούνε και από κοντά τώρα, να δούμε τι λένε. Δύο αυτοκίνητα μπροστά πρέπει να ήταν. Δύο κενά πρέπει να έχει η διαφορά. Δύο κενά το M. Μας πούν και τα παιδιά μέσα. Μια χαρά, ούτε ταχύτητες κολλήσαν, τίποτα. Μια χαρά. Κάνουν λίγο ωραίο πέρασμα εκεί. Εγώ θεωρώ, έτσι όπως θα τα αυτοκίνητα, ότι σφάξιμο θα πέφτει με το Opel Astra και με αυτό. Το Opel με αυτό. Το Opel και με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το Subaru μπορεί και να περάσει το Opel. Ποιο Opel το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Δεν ξέρω. Μπορεί, ξέρω. Έτσι όπως το είδα τώρα, αν είναι γη. Πιο κοντά το βλέπω αυτό. Το προηγούμενο έχει μεγάλη διαφορά. Το προηγούμενο ήταν, ρε φίλε, ήταν αστείο. Δεν ήταν πάτημα, ήταν αστείο. Κάτσε να δούμε άμα ψήνεται με το πελάκι. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να μας πούνε λίγο τα παιδιά από μέσα και... Εγώ του ρίχνω... Δεν ξέρω τώρα τις αναλογίες τώρα με αυτά κιλά. Δηλαδή τώρα άλογα και κιλά. Το BMW πολύ δυνατό έτσι. Κάθε αλλαγή. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, έλα, μην ανησυχείς. Έχω 3 BMW. Το... Δεν μου λένε. Καλά για αυτό και είπα. Πώς πηγαίνει. Δεν ξέρω τι θέλει. Άμα πάτε να πάτε 1.000 μέτρα πάνω από δεν είναι πολλά κιλά. Το για παίξε με το Impreza να δω πρώτα. Στα μάτια. Το Impreza πάρε είναι δικός μου. Με το Impreza περίμενε. Το Impreza πόσο έχεις διαφορά δηλαδή για να καταλάβω. Δεν έχω πατήσει με το Impreza. Απλά είπα, πώς πηγαίνει. Αυτό υπάρχει, ρε παιδί μου, λόγος να γίνει πάτημα ή είναι, θα είναι διαφορά μεγάλη αυτό. Αξίζει. Κάτσε λίγο γιατί τώρα άνοιξε, εσύ τι έχεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Πόλο είπαμε. Πόλο, K3 hybrid. Μεθανολάτο και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι θέλει ο Βασίλης. Άμα βάζω άτομα. Άμα θέλει, βάζω άτομα μέσα. Άμα ψήνει ο Βασίλης, πει το ναι. Και σκεφτόμαστε να πατήσει με το Μητρία. Ναι. Με το Μητρία που είδατε στο προηγούμενο πέρασμα. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Αναμονή, μάγκες, αναμονή, να δούμε εδώ. Λέγαμε τα δικά μας με τον Μίτσο, μερικά πράγματα δεν είναι να ακούγονται. Τι ταρζανίες ποντικές κάναμε εμείς στα παλιά τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια τα διαφορετικά. Τώρα, Μίτσο, τώρα λέω η ποντικιά, η κλασική μάλλον είναι K4. K4, 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 K
Τι είχαμε, κάτι γκάρετ αρχέ. Τότε όλοι λέγανε, π.χ. τα ΕΒΟ, εγώ θυμάμαι, όλοι ήταν 400 άλογα. Όλα. Όλα. Ό,τι και να έχει. Δεν πάνε να φοράγε σε κεντροφόρου, δεν πάνε να φοράγε στην Τερκούρα, δεν πάνε να φοράγε. 7 που κάνε πίσω, 400 άλογα όλα. 400-405. Όχι, ήταν και γκρουπ κιόλα, το θυμάσαι. 404, μπράβο. 404 το γκρουπ. Με το πώ λεγόταν και ένα που έγραφε στο Street Dragster τότε. Ο Οδυσσέα, ο Όντι. Ο Έμπτεκ. Ό,τι πρέπει να μου έχει στείλει μήνυμα, νομίζω. Θυμάσαι τότε που του είχαμε κάνει με το Forrester που του είχαμε γλεντήσει αυτού. Ρε φίλε, πριν ήμουν πιπί. Και που σου στείλα το βίντεο και σου λέω, έλα εδώ τα καλά τα χρόνια. Λοιπόν, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τότε που μαζευόμασταν εμεί, Supermaniacs. Καμία σχέση. Με τώρα. Καμία σχέση. Κοίταξε, ο Supermaniacs εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν φίλε, βάζαμε, κάναμε πατήματα και δεν εκτό από ελάχιστε πλευρέ. Ελάχιστες φορές δεν μαλώναμε ποτέ. Ρεσίκωστα, τώρα τα πράγματα έχουν μπλέξει πολύ. Δηλαδή τώρα ο καθένας θεωρεί ότι το αμάξι είναι η πρόκληση του κούτσου του. Δηλαδή, ναι, φίλε, δηλαδή το έχουν θεωρήσει ότι είναι μαλάκα, με πάτησε, σε πάτησε. Ξέρεις τι κάνει μεγάλη διαφορά από το τότε. Μαλάκες, δηλαδή. Ξέρεις τι κάνει μεγάλη διαφορά από το τότε. Τότε ήταν φόρουμ, φίλε, ήταν ένα-δύο φόρουμ. Είχε διαφορά. Τώρα, και μπράβο, τώρα είναι Facebook. Το Facebook σε γάμισα, σε έκανα. Μαλάκα, πάτα ρε μαλάκα. Στα φόρουμ τότε δεν μπαίναν τα 12χρονα, 13χρονα παιδάκια που θέλουν να φιλιάσουν. Και στο Facebook μπορεί να μην μπουν όταν έχει καλό administration, έτσι. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον τριπλοελέγχουμε, τσεκάρουμε, κάνουμε. Αλλά κλατάς. Τώρα κόντρες στον Ατάλο που είναι σελίδες με 50-60.000 και administration. Αλλά εκεί πέρα πει το κάθε 18χρονο. Πείτε όλοι μέσα. Γιούρια, ναι, πάμε για να κάνουμε νούμερα. Αυτές οι ομάδες πρέπει να είναι ανοιχτές, αφού
Ό,τι και να γράψει, να πει ότι σε λένε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, καραπούτσογλου, θα σε βάλουν μέσα. Ισχύει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Έτσι. Αέρα. Μόνο δεν μπορεί να το ελέγξει. Ο καιρό και ο χρόνο αλλάζει. Λοιπόν. Γι' αυτό και τα φόρουμ πεθάνανε. Την αμεσότητα του Facebook δεν μπορεί ένα φόρουμ να την ακολουθήσει. Ήταν πιο ωραίο το φόρουμ, όσο... φίλε, από το Facebook, ναι ή όχι. Πώ το βλέπει. Το ιδανικό θα ήταν ένα συνδυασμό και των δύο. Δηλαδή να μπορούσε να είχε κάπω την αμεσότητα του Facebook με τη σταθερότητα και την ποιότητα ενό φόρουμ. Εμείς κρατήσαμε το φόρουμ όσο περισσότερο μπορούσαμε. Μην είχε και με δόντια. Το Facebook θα είναι για πάντα. Μέχρι να εμφανιστεί κάτι άλλο. Τα φόρουμ όταν υπήρχαν γίνει... τότε δεν λέγαμε α, φόρουμ για πάντα. Η τεχνολογία τα πάντα ρίχνει, τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα εξελίσσονται. Πρέπει να δούμε. Κάτι θα αλλάξει, κάτι θα εμφανιστεί. Θα εμφανιστεί κάποια πλατφόρμα η οποία θα είναι πιο δυναμική, πιο σταθερή, πιο ωραία. Δεν θεωρώ ότι το Facebook είναι ότι ιδανικό. Δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι πολύ άμεσο, ρε φίλε. Γιατί ο καθένας βγάζει ένα κινητό, βγάζει ένα τάμπλετ, κάνει κάτι, είναι στο δρόμο. Τσακ, βλέπει. Ναι, αλλά αυτό δεν το χάνει. Το Twitter είναι, ρε φίλε, έτσι. Αλλά δεν ασχολείται κανένα. Δεν είναι διαδραστικό το Twitter όπως είναι το Facebook. Το Facebook είναι πολύ διαδραστικό αυτή τη στιγμή και γι' αυτό έχει κερδίσει και όλο τον κόσμο. Ρε. Είναι πολύ, πολύ εύκολο. Αλλά αυτό δεν υπάρχει έλεγχο στο ποιο είναι από πίσω, τι γίνεται κτλ. Καλά, σίγουρα. Αυτό. Στο πώ φέρει αυτή την ανομία και τα γάμα Ιούλα. Και εμεί είχαμε άλλε φάσει τότε. Αλλά εντάξει. Καταρχήν να σου πω κάτι. Οι μεγάλε αυτέ ομάδε χάνουν το νόημα. Πόσες φορές εμείς πηγαίναμε για φαγητό, πηγαίναμε για ποτό, πηγαίναμε εκδρομές, ό,τι κάνουμε και τώρα. Εμείς θα... αυτό το κάνουμε. Έχω πει πίτας θα κάνετε. Θα κάνουμε φέτος. Κάτσε, και αν πέρυσι το 21 δεν κάνατε. Όχι, δεν κάναμε. Κάναμε το 20 τότε που είχαμε κάνει εκείνη την τρελή υπερπαραγωγή στην Πάτρα. Μπράβο. Θα τώρα... γίνει φέτος, αν όλα πάνε καλά, φίλε, κοπή πίτα σέρες. Πολύ μάχη. Ναι, ναι. Πάντα σε όλη τη μάνα πριν. Θα πάμε για όλη τη γιατί μάνα. Δεν πάμε κέντρο, ρε φίλε. Γιατί δεν το κάνουμε εμεί κέντρο, μια Λάρισα. Πού θα τρέξουμε, να έρθουν οι Θεσσαλονίκοι κάτω, να έρθουν. Θέλουμε να έχει πίστα. Να υπάρχει ο συνδυασμό. Να είναι motorsport κοπή πίτα. Δηλαδή να το κάνουμε όσο δυνατόν πιο hardcore γίνεται. Εντάξει, για την αλλαγή. Πίστα σε ρόμ. Πίστα σε ρόμ. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύω θα πάνε. Το άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Έχει συμμετάσχει. Δράξερ, για πες μου για τα Δράξερ, γιατί το τελευταίο καιρό και εγώ θεάτης το βλέπω, εντάξει, βλέπω μια πλευρά όπου την έχει πέσει με δικηγορικά τεχνάσματα και τα λοιπά και σωστά κάνει. Καλά κάνει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι, εντάξει, ας πω κάτι, πλέον, καταρχήν το motorsport πλέον δεν θεωρείται, δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Είμαστε πλέον, το motorsport κανονικά πλέον θεωρείται αθλητισμός. Έτσι. Εννοείται. Από τη στιγμή που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες ασφαλείας. Έτσι πρέπει να το Ακρόπολης, φίλε. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα το δικηγορικό το κομμάτι και αυτό με τη τελεγραμμάτικα που του έχει πάει γαμιώντας, καλά κάνει και πολύ άξια είναι. Ας λένε ότι έχει συμφέροντα, ας έχει ό,τι θέλει. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει το αποτέλεσμα. Τόσα χρόνια. Γινόντουσαν και εμείς τρέχαμε. Αλλά είμαστε μαλάκες. Εγώ το λέω. Ήμουν χαζός που πήγαινα και ρισκάριζα τη ζωή μου. Γιατί δεν υπήρχε ένα δικηγόρο τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε ρε Κώστα. Συγκεκριμένη να πει ότι είναι παιδιά στο γι' αυτό και υπογράφαμε χαρτί ότι σκοτωθούμε δεν σκοτωθούμε. Το να υπογράψει ένα χαρτί, το θέμα είναι αυτό το χαρτί έχει εγκυρότητα. Είναι κολόχαρτο. Είναι συμβολογραφικό. Δηλαδή, άμα γίνει το ατύχημα, δεν μπορούν με αυτό το χαρτί να έχουν καμία νομιμότητα. Δεν νομιμοποιούνται στο θάνατο ενός αθλητή. Εντάξει, ζήσαμε τρομερές αλλαγές στο κομμάτι αυτό και πιστεύω ότι. Εντάξει, πρώτα φταίμε εμείς. Προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι ό,τι θα γίνει μελλοντικά προς το καλύτερο. Όλοι θα βάλουν μυαλό, όλοι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Σου λέει, μας κόβετε τους αγώνες. Εάν δεις λίγο πιο πέρα, θα έχουμε ποτέ σοβαρή θα πιστά. Πιστεύω θα έχουμε, ναι. Θα υπάρξει δηλαδή άλλος επιχειρηματίας ή ο ίδιος θα στρώσει. Δεν ξέρω, πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε σαν αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου κάτι πολύ σοβαρό. Θα πήγες σε ξανατρίξεις, μίσο, σε σοβαρή πίστα. Πιστεύω ναι ρε Κώστα, εντάξει. Και έχω γεράσει πια, αλλά θα τρέξω. Η πιο ωραία φάση σε τράξε δεν ήταν τα run what you bring στο ελληνικό. Καλά, ήταν το ελληνικό, ήταν το θυμάμαι ακόμα. Καβαλές όμως. Ήταν εντάξει, ήταν πενταήμερη έτσι. Δεν υπήρχε ούτε ασφάλεια ούτε τίποτα. Τσιμέτα με τα λουλούδια στη μέση. Και το ωραιότερο φίλε, Thiva by night. Εντάξει, η Thiva, ρε φίλε, δεν ήταν το Dragster, ήταν αφού ήταν εντάξει, υπερπαραγωγή η Thiva, ήταν πενταήμερη. Ήταν η νύχτα, αυτό ήταν η νύχτα. Μετά το Dragster ήταν. Λατία Thiva μετά, εντάξει.
Ωραία, δεν ξέρω, όταν κατέληψε και ο Φρέντι εκεί πέρα, τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα ξαναμπεί στο χώρο. Εγώ πιστεύω ότι η Θήβα θα παίξει δυνατά. Και υπάρχουν αυτοκίνητα για χαβαλέ. Δηλαδή όλα τα βαγ που είναι με DSG και τέτοια. Είναι αυτοκίνητα που γίνεται. Ναι, όλα θα τρέξουν. Γιατί να μην τρέξουν όλα, ρε. Όλα θα τρέξουν. Όλοι. Να σου πει κάτι. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμο. Δεν πρέπει να έχει αμάξει 9 και 10, 8 και 9. Πήγε να τρέξει στην 11. Βάλε μια χαρά και 12 και 13. Να κάνει το χαβαλέ. Να αποκτήσει εμπειρία. Πήγαινε τρέχτο. Έχει άλλη είναι η εμπειρία του να τρέξει έναν αγώνα. Οποιοδήποτε αγώνα. Να το τρέξει, φίλε, να το ζήσει. Να πει ότι κάθισα, το έκανα. Πήγα με του φίλου μου, δοκίμασα. Γούσταρα. Κάτω. Δεν είναι ανάγκη να πας ούτε για το πρωτάθλημα, ούτε για να κάνεις το ρεκόρ. Πήγαινε ευχαριστήσου, ρε. Όπως είσαι. Τρέχτο. Όπως είσαι. Ούτε σλίκ, ούτε τίποτα, ούτε μπάλωνια, ρε. Βάλε τα λάθη που έχεις, ρε. Όπως είσαι, πήγαινε, παιδιά. Ρε φίλε, τρέχτο να χαρείς. Να κάνεις κάτι διαφορετικό, να γουστάρεις, να δεις και το αμάξι σου, να το χαρείς. Θα το χαρείς, ρε φίλε. Και πιστεύω δεν όμως ούτε... ότι αν τα εισιτήρια ήταν λίγο πιο χαμηλές οι τιμές, γιατί σου λέει βάλε λισάνς, βάλε εισιτήρια, συμμετοχές στον Ανταλλήγο, σου λέει άλλος θέλω 2,5-3 εκατοστάρια για να πληρώσω καλημέρα τον χι επιχειρηματία. Θέλω, εάν είναι στο διόλτη μάνα ξενοδοχεία ιστορίες, η Θήβα πεζότανε για αλλιαρτούς, δηλαδή ήταν κοντά. Πήγαινες γύρνωσες και στην Αθήνα. Γύρνωσες αυτή μερό, ναι, στην τελική. Ναι. Ήτανε καλή φάση, εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθεί πίστα έτσι. Πρέπει πάλι, τι, δηλαδή, του Ίκαρου. Στο αεροδρόμιο. Θα δούμε, πολλά ακούγονται, Κώστα, πολλά λέγονται. Θα δούμε. Πάντως ήταν ένα ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο κόσμο. Η Θήβα ήταν πολύ ωραίο. Είχε χαβαλέ. Εμείς οικονομούσαμε. Είχαμε πάει μαλάκα. Πηγαίναμε για το χαβαλέ. Μαζευόμασταν. Τρέχαμε 4-5 αμάξια και μαζευόμασταν. 50 άτομα. Τσαντήρια στείναμε. Παρές, χαβαλέ. Όλα αυτά ω το 12-13. Ω το 13 και ω το 13 ήταν αυτό ο χαβαλέ, παιδιά. Για όσους το ζήσανε και το θυμούνται. Ήταν ωραία, δεν ξέρω. Γράψτε στα σχόλια, παιδιά, όποιος θυμάται να έχει πάει και ως θεατής, δεν μιλάμε απαραίτητος διαγωνιζόμενος. Και ως θεατής είχε χαβαλέ, δηλαδή. Ήταν άλλες φάσεις. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Είναι λίγο πιο ανταγωνιστικά. Εντάξει, τώρα εσύ ξέρεις τι. Σκοτώνονται λίγο. Μπλέκονται, ρε Κώστα, πώς ξέρεις. Το κακό έχει γίνει ότι μπλέκονται πολύ, φανατίζονται πάρα πολύ με τα συνεργεία, με τις ομάδες, με τους προγραμματιστές. Καλά, με και έτσι, παλιά ήταν αυτό με τα συνεργεία. Όχι τόσο, αλλά έτσι, δεν ήταν τόσο. Ήταν, ναι, γιατί πλέον είναι πολύ πιο hardcore η φάση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ρε παιδιά, εντάξει, χαλαρά. Δεν είναι απαραίτητο να πάτε όλοι να τρέξετε στη 9, στη 10, οπουδήποτε. Αλλά κατρέχετε χαλαρά. Πηγαίνετε κάτω το χαβαλέ σας. Να διασκεδάσετε, να δοκιμάσετε, να κάνετε κάτι, να τρέξετε μια φορά για τον εαυτό σας. Ναι. Και ας είστε στη 14. Δεν είναι, δηλαδή, πραγματικά το χαίρεσαι. Όπου και να τρέξεις. Χρειάζεται να αλλάζεις πολύ το setup του αυτοκινήτου. Όπως είναι καθημερινά, πας το δει. Είναι κάτω, άντε στο τσακίρ και έφυγε κάποιο, βάλε το ναι, ο πρωταθλητής, ούτε θα γίνεις παιδιά ποτέ. Ούτε σε ενδιαφέρει να γίνεις. Ο χαβαλές που κάναμε και οι παρές δεν ήταν το τελευταίο που θυμόμαστε, μπορώ να σας πω. Από τις μέρες που έχουμε φάει στα Dragster και τα λεφτά που έχουμε πληρώσει εκεί, το τελευταίο που θυμάται ο καθένας είναι τι χρόνους έκανε. Δηλαδή οι αναμνήσεις είναι στο τι χαβαλές γινόταν, τα πειράγματα, τα φαγητά, το βράδυ, τα ποντά μας, τα τέτοια. Αυτές είναι οι καλύτερες αναμνήσεις που μένουν. Το χαρτάκι. Ξέρω για τα χαρτάκια συνέχεια μαλώνεται, ρε παιδιά. Τα φωτοκύτταρα εδώ, τα φωτοκύτταρα εκεί, μαζεύει άσφαλτο, απλώνει άσφαλτο. Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί κάτι. Ούτε σαν τα πότε θα γίνει η Ελλάδα. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να γίνει. Εντάξει. Γιατί λοιπόν, μπορούμε, και γιατί να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, να κάνουμε μια καλή πίστα. Πλάκα μας πάμε να κάνουμε. Να κάνουμε μια μόνιμη πίστα, ρε φίλε. Υπάρχει. Μόνιμη πίστα για να γίνει πρέπει να γίνει όλη από την αρχή στο τέλος και ποιος επιχειρηματίας θα το πάρει σοβαρά. Θα γίνει. Εγώ αισιοδοξώ ότι θα γίνει. Εγώ αισιοδοξώ ότι θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όραμα, υπάρχουν μεράκι, έχουν χρήμα, έχουν διάθεση. Εντάξει, και σίγουρα θα περιμένουν και μια κερδοφορία. Πιστεύω θα γίνει. Δεν είναι κάτι όνειρο απατηλό. Ακρόπολης, πώς το δες που το πήραμε και το πήραμε και άλλα δύο χρόνια. Εντάξει, πολύ ωραίο. Μακάρι, φίλε, να μείνει για πάντα. Είναι ωραίο. Μείνει, ωραίο. Φίλε, εντάξει, ήταν κρίμα που ένα τόσο ιστορικό αγώνα ήταν έξω από το καλεντάρι. Πήγε στο τέτοιο, πήγε στο Σύνταγμα. Δοκίμασα να πάω, φίλε. Δεν, έτσι όπως ήταν τα μέτρα και αυτά, εντάξει, με βίσμα και αυτά πήγαινε. Δεν εντάξει. Είναι αυτό, ρε φίλε. Όχι, πήγαινε. Οποιοδήποτε πήγαινε. Βρε, να πλησιάσεις αλλά... ομάδες και αυτά. Έτσι. Για, όχι ομάδες, όχι. Ήσουν, ήταν 10 άνθρωποι μπροστά, πήγαινες να δεις, μόλις έκανε κάποιος πέρας, να σηκώνα χέρια κινητά, τέλος. Εγώ έκατσα 2-3-4 περάσματα, έφυγα ξανέως. Λέω, δεν μπορώ να δω. Ήμουν, ήταν 10 μπροστά μου. Μπουλούκι.
πρέπει να γίνει κάπως με κερκίδες. Η σούπερ ειδική που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό, θυμάσαι. Ήταν ρε φίλε. Τι ωραίο απέστητο πράγμα ήταν αυτό, ρε. Δηλαδή, μακάρι να ξαναγίνει το ίδιο. Το ίδιο, καρμπούν. Καρμπούν το ίδιο πράγμα. Πραγματικά ήταν τρομερό πράγμα. Όποιος το σκέφτηκε τότε πολύ μεγάλο. Ήταν πραγματικά η σούπερ ειδική όπως την είχαν κάνει. Ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό. Και τι κάτω, κόσμο, τι κάτω, ναι, πέφτε καρπίτσα, φουλ. Ναι. Πολύ ωραία, να πάνε να δουν δηλαδή και τα παιδιά και έτσι, και ασφαλές, παιδιά, διότι αυτό που έγινε στο Σύνταγμα, ένα αυτοκίνητο να έφευγε, θα θρυνούσαμε, μιλάμε για κόσμο τώρα. Έτρωγε κόσμο, σαν μέτρα ασφαλείας εκεί πέρα που είχαν μεθευτεί κάτω, δηλαδή στην πλευρά τη κοντά Ερμού. Το Μητρία τι περιμένει το τράμ. Δεν ξέρω. Το τελευταίο. Περιμένει το τελευταίο. Λοιπόν, εκεί δεν ήταν ασφαλές. Εγώ που το είδα από κοντά, ασφάλεια δεν πρόσφερε. Πάρα πολύ καλύτερα θα ήταν μια σούπερ ειδική όπως ήταν στο ΟΑΚΑ, χαμηλά στο Ταρτάν και όλος ο κόσμος πάνω. Δεν ξέρω. Υποσκέψη ειδική να το δούνε. Μακάρι να κάνουν κάτι καλύτερο για όλους. Και για το θεσμό και για εμάς που παρακολουθούμε και γουστάρουμε. Αυτά. Να δούμε τώρα άμα θα έχουμε κανένα δοκιμαστικό. Κοίτα, κάνει το Μητρία, τι περιμένουμε, το τραμ. Το τραμ το τελευταίο. Έλατε. Έτσι, για πήγαινε σε κουσέ γενικό δερβενά. Τώρα πάω να τα κάνω έτσι. Λοιπόν, για ακόμα θα σε λίγο να δούμε τι θα γίνει με το δοκιμαστικό και τα λέμε. Πάτε χέρια σου. Το πόλο τώρα είναι το Μητρία, δεν μπορώ να καταλάβω από τα φώτα. Όχι, απλά πάνε σιγά σιγά. Το δεξί σηκώθηκε όρθιο. Κόψανε. Έχασε ταχύτητα. Ποιος έχασε ταχύτητα? Το Μητρία ρε, ποιος έχασε. Περίμενε. Το Μητρία είναι μπροστά. Το Μητρία είναι αυτό που είναι μπροστά, δεν είναι? Όχι. Το Μητρία είναι αυτό που είναι μπροστά, ναι. Τι έγινε, παιδιά, έχασε ταχύτητα το TFD, παιδιά. Όχι, μπορεί να σου πει. Στο μάτι, α πούμε. Μπορεί να σου πεινιάρισε. Δεν ξέρω τι έχει περτεί, παιδιά. Μάλλον όλα δείχνουν ότι πάμε για δεύτερο πέρασμα. Και ναι, πάμε για δεύτερο πέρασμα. Και είναι το... Πόλο μπροστά. Κλείς το φλάσκι και κάνω ότι δεν τραβάς. Δεν έχει... Πότε δεν το θέλω. Καλά, θα σας τραβάμε από εδώ πέρα, εντάξει. Όχι, δεν το πω. Μα είναι και το πιο πατέρα μου. Έλα μα, τι είχαμε με το αυτοκίνητο που... Λοιπόν, θα τα μάθω εγώ και σας τα πω. Κλείστε. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει ότι... όπως και να πατούσαν θα ήταν μπροστά το πόλο, θα υπήρχε μια διαφορά όπως είδατε τώρα. Βέβαια έχασε μια ταχύτητα, έχασε την τρίτη, αλλά... πάλι θα υπήρχε μια διαφορά στο πόλο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και... κοντεύει μισό τόνο η διαφορά, 400 κιλά σίγουρα. Επομένως έχουμε ξαναπεί ότι σε ένα πάτημα είναι η αναλογία κιλά ανά ύπους. Δηλαδή μπορεί να δείτε ένα Renault 5 Turbo, το οποίο είναι 800 κιλά. Πώς είναι τα πεντάρια, παιδιά? 8,50. Μπράβο, 8,50. Φανταστείτε το 850 κιλά με 250 άλογα, δηλαδή πώς θα είναι. Εντάξει, δηλαδή είναι τα μισά κιλά από το Μητρία. Θα ήταν 500. Βέβαια δεν πάει έτσι ακριβώς, γιατί είναι και τα κυβικά παίζουν ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά τα ξεκολλήματα όμως, το μπαμ, είναι δύσκολο να φύγεις από ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Το Ρενό, το 5R1 που έχουμε εδώ στην παρέα, είναι στα ίδια κιλά με ένα smart. Να καταλάβετε, 800 κιλά, 850, ένα smart. Φανταστείτε ένα smart, 200-250 άλογα. Και αυτόματα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Σήμερα κάτι εντελώς διαφορετικό, δεν είχε συνάντηση. Είχε συνάντηση δηλαδή, αλλά κάναμε την κοπάνα μας.
και θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε η σημερινή κοπάνα, ούτως ώστε έχουμε πολλές απουσίες που μπορούμε να κάνουμε, άρα να ξανακάνουμε, δεν ξέρω. Γράψτε στα σχόλια όσοι θέλετε. Για όσους είδανε το σημερινό vlog, το σύντομο, και τους άρεσε μπορεί να πατήσουν ένα like. Όσοι δεν έχουν κάνει εδώ και καιρό subscribe μπορούν να κάνουν επίσης. Και να ακούσουμε την άποψή σας, να δούμε και εμείς τι θέλετε. Είπαμε το κανάλι, δεν το έκανα εγώ για μένα, το έκανα για όλους μας. Έκανα κάτι που όπως θα ήθελα και εγώ να παρακολουθώ, να παρακολουθείτε και εσείς. Πείτε μου τις ιδέες σας, αν σας άρεσε και αν θέλετε να επισκεπτόμαστε τέτοια στέκια που υπάρχουν πάλι καλοί φίλοι και να τα λέμε. Ήσυχα, ωραία, δεν κάνουμε ενδιανήλικια, τουλάχιστον πολλά. Λοιπόν, αυτά παιδιά, σύντομο vlog. Επίσης θέλω να μου γράψετε, επειδή σκοτωνόσασταν κάποια στιγμή που βγαίνανε μονόωρα τα vlog, εάν αυτό που είναι πολύ σύντομο, καμία σχέση, δεν πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να είναι στα 20-25 λεπτά, κάπου εκεί, 30 βαριά, δεν νομίζω. Αν σας άρεσε και αν αυτός ο χρόνος είναι καλύτερος για σας. Δεν ξέρω, μοιρασμένες πιστεύω θα είναι οι απόψεις, αλλά θέλω να τις διαβάσω. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.